Η νύχτα ήταν δύσκολη για τους κατοίκους κυρίε και κύριοι στο Αρκαλοχώρι και τα γύρω χωριά. Συνεχής είναι οι μετασυσμοί. Πολλοί κάτοικοι διανυκτέρευσαν σε σκηνέ, σε πλατείε και στα αυτοκίνητά τους μεγάλες σε στο αρχοντικό. Θα συνδεθούμε με τον Γιώργο Κρατημένο που θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο. Λίνα, βρισκόμαστε στο Αρχοντικό. Εδώ μιλάμε για σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή. Είναι πάρα πολύ μεγάλε οι ζημίε στα σπίτια. Βλέπετε πίσω μου στι εικόνε που σα στέλνει ο Δημήτρη Ζαήμη και ο Δημήτρη Μποσινάκη. Είναι ένα κτίριο πετρόχτιστο, έχει καταρρεύσει. Δεν πρόκειται να επιδιορθωθεί το συγκεκριμένο κτίριο. Μόνο να κατεδαφιστεί και να φτιαχτεί από την αρχή. Στο συγκεκριμένο κτίριο βρέθηκε την ώρα του σεισμού ο ιερέα εδώ του χωριού. Ήταν μέσα μαζί με την κόρη του. Ε, ο ίδιο ε, βγήκε έξω, τραυματισμένο. Την κόρη του αναγκάστηκαν οι κάτοικοι εδώ τη περιοχή να την απεκλωβήσουν από το παράθυρο. Ο ιερέα νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Και είναι κοντά μα ο κύριο Γιάννη Κυριακάκης, είναι κάτοικο εδώ τη περιοχή, ο οποίο θα μα πει ότι εδώ το συγκεκριμένο χωριό, κύριε Γιάννη, έχει υποστεί τεράστιε καταστροφέ. Όποια γειτονιά και να περπατήσει, η, 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 παντού η ίδια εικόνα. εικόνα απόλυτη καταστροφή. Όπω θα δείτε, έχει ισοπεδωθεί ένα παλιό χωριό, πανάρχαιο χωριό. Yeah. Δεν είχε ποτέ τέτοια καταστροφή, ό,τι σεισμό και να είχε γίνει, δεν είχαμε τέτοια καταστροφή. Είναι πρωτάκουστο, πρωτόγνωρο αυτή η κατάσταση που βιώνουμε σήμερα. Αλλά, δυστυχώς, αυτή η κατάσταση ξεκίνησε στις 4 Ιουνίου. Έχει κάνει μέχρι σήμερα 2.300 σεισμού. Αλλά οι τελευταίοι σεισμοί και ο, ειδικά ο, ο σημερινό το, το πρωινό 5,3 έκανε, έκανε ακόμα τα πράγματα πιο χειρότερα και μάλιστα έχουν ε, ε, ισοπεδωθεί πολλά χωριά, πολλά σπίτια, τα οποία το, το, το εχθές το βράδυ τα αφήσαμε με μόνο ρογμές. Το πρωί, ο πρωινό σεισμό ήταν πολύ σφοδρό. Άσε να λένε, εμεί το ζήσαμε. Και συνέχεια αυτή τη στιγμή υπάρχουν καταρρεύσει. Καταρρεύσει, δηλαδή Καταρρεύσε, φοβάσαι να το απέναντι το σπίτι. Αυτό πρέπει που βλέπουμε ναι, αυτή τη στιγμή. Να έρθει κάτι μηχανικό, δεν ξέρω τι, να επισπεύσουν, να έρθουν να το κρεμίσουν. Διότι μπορεί να έρθει αυτό που το να φεράσει, έχει, ένας να περάσει ένα οτιδήποτε, ένα παιδί, κάτι θα πέσει και θα το σκοτώσει. Ε, θα έχουμε δηλαδή θύματα και τραυματισμού μετά. Όσο προχωράμε, κύριε Γιάννη, Όσο εδώ είναι η ίδια εικόνα. Όλε οι γειτονιέ είναι, είναι το ίδιο πράγμα. Θα Έχουν καταρρεύσει σπίτια. Θα δείτε και καινούρια σπίτια, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι, είναι ακατήγητα. Είναι εδώ δηλαδή, το χωριό έχει 180 κατοίκους κανονικά. 180 Σήμερα κατοίκους, δεν υπάρχει κανένας εδώ. Δεν υπάρχει κανένα. Αν δείτε άνθρωπο εδώ τώρα που <laughs> φέρα το κεντρικό. Όλοι βρίσκονται είτε σε σκηνέ, είτε, είτε σε ξενοδοχεία. είτε σε ξενοδοχεία είτε δεν μπορούν να βλέπουν αυτή την κατάσταση. Δεν μπορούν να βλέπουν αυτή την κατάσταση. Και, πονάει, και καταλαβαίνουμε πονάει, πόσο επικίνδυνοι είναι πονάει. Γιώργο πονάει, και οι μετασυσμοί, γιατί τα σπίτια πράγματι έχουν υποστεί σοβαρέ ζημιέ και μπορεί με έναν μετασισμό. Να, 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 καταρρεύσει ε, τείχος, να τραυματιστεί εδώ, άνθρωπος, γι' αυτό και το χωριό Ακμαίο, έχει είναι ένα χωριό με ωραίους κατοίκους, έχει ερημώσει πραγματικά και έχει θα προχωρήσουμε ερημώσει. λίγο πιο γρήγορα, θα αφήσουμε ναι. τον κύριο Γιάννη και θα δείτε αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι κάθε γειτονιά είναι η ίδια εικόνα. Απόλυτη καταστροφή, σπίτια έχουν καταρρεύσει, προχωράμε εδώ, βλέπετε ένα πετρόχτιστο έχει καταρρεύσει. Όσο περισσότερο είναι οι μετασυσμοί και είναι δεκάδες από τον πρωινό, από το 5,3 που ζήσαμε στις 8 παρα 10, τα πράγματα γίνονται συνεχώς. Όλο και χειρότερα. Μηχανικοί έχουν πέσει, Γιώργο, για να δούνε πραγματικά... πώ είναι η κατάσταση εδώ, στα θα σπίτια θα... εκεί στην περιοχή. Να, να, να το, το πρωί περάσαμε <σκορίζον> από το κέντρο επιχειρήσεων <σκορίζον> που έχει στηθεί σε ένα σχολείο εδώ στο Αρκαλοχώρι. Ε, υπάρχουν οι μηχανικοί. Ωστόσο, το θέμα είναι εδώ το εξή. Ότι θα πρέπει να τελειώσουν οι μετασυσμοί, να δούμε πώ θα εξελιχθεί το φαινόμενο, να δούμε πώ θα είναι τα σπίτια, σε τι φάση θα βρίσκονται. γιατί... Κάθε μέρα η κατάσταση γίνεται όλο και χειρότερο. Με τον πρωινό σεισμό κατέρευσαν περισσότερα σπίτια, περισσότερη τύχη. Χθε το βράδυ είχαμε και άλλον έναν σεισμό αρκετά ισχυρό. Τον κατάλαβαν εδώ οι κάτοικοι τη περιοχή. Ε, αν μου επιτρέπει, Λίνα, να πούμε και κάποια μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργό, που αναμένεται να φτάσει εδώ στην ε, Κρήτη. Ε, θα πρέπει να πούμε ότι η κρατική ενίσχυση που θα καταβληθεί άμεσα στου πληγέντε υπολογίζεται στα 25 με 30 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ οι μακροπρόθεσμε ανάγκε για ενισχύσει θα προκύψουν μετά τις αυτοψίες. τι αυτοψίε. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, αυτέ οι αυτοψίε θα καθυστερήσουν μέχρι να ολοκληρωθεί. Τουλάχιστον σε πρώτη φάση το φαινόμενο, αυτή η μετασυσμική ακολουθία. Και θα πρέπει να πούμε, ολοκληρώνοντα, ότι ουσιαστικά στην Κρήτη, σύμφωνα με τι ανακοινώσει του Πρωθυπουργού, θα εφαρμοστεί το μοντέλο καρδίτσα και έβεια. Στα αγωνία η Κρήτη, λοιπόν. Θα είναι κρίσιμε οι επόμενε ημέρε, γιατί οι σεισμολόγοι προειδοποιούν για δυνατού μετασυσμού πέντε ρίχτερ. Θα ανακοινώσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργό τα μέτρα στήριξη για του σεισμοπαθεί. Ενώ κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ κάνει αυτοψίε στι περιοχέ που επλήγησαν από τον σεισμό.